λόγος. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλτερίδη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καλτερίδη. Θα δω ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα έγιναν εχθές. Τα όσα ακούσαμε στις δημόσιες δηλώσεις των δύο, αλλά και το θετικό κλίμα που βγαίνει σήμερα. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει εσείς και πώς το ερμηνεύετε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα της αποτίμησης είναι μεγάλο από μόνο του. Πρέπει να δούμε δηλαδή και το σκεπτικό του Ερντογάν και το κοινό διακοινωθέν. Υπάρχει πολύ ζουμί εδώ. Αυτό το οποίο θέλω να πω σαν πρώτο σχόλιο είναι ότι δυστυχώς εγώ, όπως ερμηνεύω την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι είδαμε ένα ακόμα επεισόδιο του κατευνασμού της Τουρκίας. Και αναφέρομαι προφανώς στο σκεπτικό της Άγκυρας αυτή την επίσκεψη, σε αυτά τα οποία είχε ως στόχους ο Τούρκος πρόεδρος να επιτύχει. Και όχι μόνο, αλλά και στην τεράστια κατευναστική από μας, από την Ελλάδα, πολιτική όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα ήρεμα νερά, ναι, τα οποία υποτίθεται ότι υπήρχαν στο Αιγαίο, δεν ήταν καθόλου ήρεμα. Καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια, αυτό είναι το εισαγωγικό σχόλιο, κατέβαλε τεράστια προσπάθεια η ελληνική πολιτική και η διπλωματία για να μπορέσει να γίνει αυτή η συνάντηση με αμφιβόλου, με αμφίβολα, αν θέλετε, κέρδη για την ελληνική πλευρά. Δηλαδή δεχθήκαμε πολλές απειλές και πολλές παραβιάσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο μεταναστευτικό, με δηλώσεις για χαμένες πατρίδες. Δεχθήκαμε πάρα πολλά ουσιαστικά ατοπήματα της Άγκυρας για κάτι το οποίο νομίζω ότι πιο πολύ θα μας τυχήσει. Μάλιστα. Κώστα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο μη κρίσης, σε μια ιονή ανακοχή σε σχέση με τον ακήρυχτο πόλεμο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στη λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών, που κατά την εκτίμησή μου είναι ένα κείμενο που πατάει στη γη, αλλά είναι και στον αέρα. Πατάει στη γη γιατί καθιερώνει μία απροσδιορίστου χρόνου εποχή μη πολέμου, αλλά είναι στον αέρα διότι είναι ένα κείμενο, θα έλεγα και ευτυχώς, μη νομικά δεσμευτικό. Δεν είναι συμφωνία η σύμβαση που θα περάσει από, από την Βουλή. Δεν ούτε έχει, συνθήκη είναι, δεν ούτε έχει κυρώσεις και δεν έχει κάποια προσφυγή σε ένα δικαιοδοτικό όργανο, αν ένα από τα δύο μέρη παραβιάσει τα όσα λέγονται. Τώρα, όταν λέω ότι είναι στον αέρα, θα λέγω ότι υπάρχουν επικίνδυνες αμφισημείες όσον αφορά τη διατύπωση. Θετική είναι η αναφορά ότι οι λεγόμενες διαφορές θα λύνονται με ειρηνικό και φιλικό τρόπο. Και εδώ παίρνει βέβαια μια πολλή ερμηνεία, αλλά εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα είναι η διατύπωση ότι τα δύο μέρη θα απέχουν από πρωτοβουλίες, δηλώσεις και ενέργειες οι οποίες μπορεί να διακινδυνεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Άρα, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί διτός. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή η διατύπωση απενεργοποιεί σε εισαγωγικά το casus belli. Αυτό πήγα να πω. Αν πούμε εμείς αύριο ότι επεκτείνουμε τα χωρικά μας είτε στα 12 μίλια, είμαστε εκτός διακήρυξης. Παραβιάζουμε τη διακήρυξη. Την παραβιάζουμε. Γιατί κατά την Τουρκία αυτό θεωρείται προκλητική ενέργεια. Αλλά προσέξτε, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό το απόλυτο κυριαρχικό μας δικαίωμα και την επέκταση των 12 μιλίων. Κόντρα στα 12 μίλια δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το State Department, τον Μάρτιο, όταν στα νέα βγήκε η πληροφορία ότι είναι έτοιμα τα σχέδια στο Υπουργείο Εξωτερικών για την επέκταση έστω σε μερικό πεδίο των χωρικών μας υδάτων, στα 12 μίλια, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίθετες σε ενέργειες που προκαλούν περαιτέρω εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Αντίθετη είναι η Αμερική από το 1976 στην κρίση του χώρα. Η Ρωσία, όταν ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ στην Αθήνα, επί ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε? Είπε, έχει δικαίωμα η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια, αλλά αυτό πρέπει να το κάνει σε συνεννόηση με την γειτονική Τουρκία, γιατί υπάρχουν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες στο Αιγαίο. Άρα, είμαστε στο κενό. Έχουμε δικαίωμα και πρέπει να το διατηρούμε σε διπλωματικό και ρητορικό επίπεδο, αλλά πρέπει να συνεκτιμήσουμε τις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Και να πω και ένα στοιχείο ακόμη. Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας έχει πει προχωρήστε στα 12 μίλια και εμείς θα είμαστε κοντά σας. Έτσι ξεκάθαρα λες. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δε. Κύριε Καλτερίδη, από αυτού τώρα θα με σκέφτεται το θέμα της διακήρυξης ο Κώστας. Φέραμε ως παράδειγμα τα 12 μίλια. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κάτι για το Κυπριακό. Κάτι για την μειονότητα. Κάτι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το πούμε.
Κοιτάξτε, με αυτή τη διακήρυξη η χώρα μας πράγματι έχει αποποιηθεί του δικαιώματός της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα με ρητό τρόπο. Δεν τίθεται αμφιβολία εδώ, διότι υπάρχει, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχει συμφωνία το κοινό ανακοινωθέν του 1997, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και Κώστα Σιμίτη, στο άρθρο 5 περιέγραφε ακριβώς το ίδιο σημείο. Ότι δεν μπορεί καμία χώρα να παραβιάσει, να πραγματοποιήσει ενέργεια η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη. Είναι μια ανανέωση αυτής της αυτοδέσμευσης της Ελλάδος. Να μην μια επικαιροποίηση, λέτε. Μια επικαιροποίηση. Δεν χρειάζεται, ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Θα σας πω κάτι. Όλος ο τουρκικός τύπος τότε, το 97 και έπειτα, όλη η τουρκική ακαδημαϊκή και οι Έλληνες ακαδημαϊκοί, πολλοί εκ των οποίων σήμερα είναι υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τότε λέγανε ότι το άρθρο 5 της συμφωνίας, το ανακοινωθέντος του Σιμίτη, σημαίνει ότι η Ελλάδα αυτοδεσμεύεται, αποποιείται των δικαιωμάτων της να μην επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα ούτε ίντσα. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, πράγματι, υπάρχει στον επίλογο μια αναφορά ότι αυτή η διεθνή, δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι τέτοιο, διότι ξέρετε, αυτές είναι πολιτικές δεσμεύσεις. Όπως και το 97 είναι προσωπική δέσμευση του Σιμίτη στον Ντεμιρέλ στην Τουρκία. Να μην επεκτείνουμε και έτσι και έγινε, έτσι και τώρα. Είναι μια ανανέωση σε πλήρη συνέχεια και συνέπεια. Τα αποτελέσματα του κατευνασμού της Τουρκίας το 97 νομίζω τα είδαμε. Είδαμε πώς μετά κλιμακώθηκαν με το Ελσίνκι, που η Τουρκία ανεδείχθη σε υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισαν τα προενταξιακά κονδύλια τα οποία πήγαιναν σε όπλα κατά του ελληνισμού. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δυστυχώς θα περιμένουμε και τώρα. Εν τούτης, αυτή η διακήρυξη, ξαναλέω, εντάσσεται σε αυτήν την αλυσίδα αυτοδεσμεύσεων, αυτοπεριορισμού της Ελλάδος, της κυριαρχίας μας και όχι των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και δεν αμφισβητείται, ξαναλέω, από υπουργούς της κυβέρνησης που τότε ήταν ακαδημαϊκοί και το εξηγούσαν έτσι. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Μειονότητα. Την αποκάλεσε δημοσίως στις δηλώσεις ο κ. Ερντογάν τουρκική μειονότητα. Του απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Από εδώ και πέρα, πώς πηγαίνουμε με το θέμα της μειονότητας, με βάση τη χθεσινή διακήρυξη και το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε. Ήταν καλό το κλίμα χθες. Θετικές ανταποκρίσεις σήμερα, παντού. Αυτό βλέπω. Με τη μειονότητα, πώς πορευόμαστε? Με βάση την διατύπωση σημείων της διακήρυξης των Αθηνών, μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε ενέργειες του Ερντογάν ή και λόγους για την μειονότητα, την μουσουλμανική μειονότητα, που διαταράσσουν το κλίμα της ειρήνης. Και που παραβιάζουν τη διακήρυξη. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Γι' αυτό η διακήρυξη, είπα προηγουμένως, είναι αμφίσιμη. Μπράβο, γι' αυτό μένω σε αυτό. Έχει στα χέρια μας έχουμε αυτό. Μπράβο. Γιατί γίνεται? Ναι. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί προσπαθούν να αποτρέψουν ένα πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό γίνεται από το 1955 που ήταν η πρώτη κρίση. Έχουμε κρίση το 1955 ελληνοτουρκική. Το 64, το 67, το 74, το 76, το 87, το 96. Αυτά μελετώ στο βιβλίο μου «Προήμια πολέμου». Αυτό να πούμε, «Προήμια πολέμου». Αυτές είναι κρίσεις. Το βιβλίο και καταγράφω του Κώστα του Μαρδά. Της Ελλάδας, της Τουρκίας. Έχει φτάσει δεύτερη έκδοση. Έκδοση από τις εκδόσεις. Και έχουμε και το βιβλίο. Τώρα, μιας και βάλουμε και τα βιβλία, μισό λεπτό. Γιατί είναι πιο φρέσκο το βιβλίο του κυρίου Καλυτερίδη. Το παρουσιάσατε νομίζω πριν 2-3 μέρες. Κάπου τώρα δεν το παρουσιάσατε. Τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Όπου αναφέρεστε και εσείς διαχρονικά στα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτές τις κρίσεις μελετούμε. Να συμπληρώσω λοιπόν ότι σε όλες τις κρίσεις κάνουμε μπροστά. Κάνουμε το μάγκα 2-3 μέρες και μετά κάνουμε πίσω και καλούμε τους Αμερικάνους να μας σώσουν. Φωνιάδες των λαών, σας ευχαριστούμε που μας σώσατε. Αν δεν αναπτύξουμε αυτοδύναμη οικονομία, αυτοδύναμη αμυντική βιομηχανία, δεν πρόκειται να έχουμε εμπράκτος τα δικαιώματα τα οποία μας δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Να πατήσουμε πιο γερά στα πόδια μας, λες, δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ φεύγουμε από μια περίοδο χρεοκοπίας δεκαετή, όπου δεν κάναμε εξοπλισμούς. Και οι πολιτικές ηγεσίες ατιμωρητοί άφησαν την άμυνα χωρίς εξοπλισμούς. Καλά, ήταν εμείς καλύπτουμε μόνο το 10%. Το μνημονίων. Ναι, το μνημονίων. Εντάξει, είχαμε θέματα. Ναι, αλλά όταν χρεοκοπεί η χώρα, κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος. Όταν έχεις ένα υπουργό οικονομικών ή ένα, ή δύο, ή τρεις και βάζουν υπογραφή σε διανοιακές συμβάσεις, ξέροντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα ξεπληρώσει, πρέπει να υπάρχει αστική και ποινική ευθύνη. Εμείς λοιπόν καλύπτουμε 10% τους αμυντικούς μας εξοπλισμούς, η Τουρκία 80%. Να γιατί όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί αναγκάζονται να κάνουν πίσω υπό τα χειροκροτήματα και του ελληνικού λαού. Δηλαδή ο κύριος Σιμίτης έκανε αυτή τη ζημιά στα Ήμια, έτσι δεν είναι?
Κανείς δεν μπορεί να πάει τώρα στα Ήμια. Είναι μια μαύρη τρύπα κυριαρχίας. Γκρίζα. Ωραία. Και το Σεπτέμβριο του 1996 ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Ξανά. Κύριε Καλαντερίδη, ο Ερντογάν που είδαμε χθες είναι ο Ερντογάν που ξέρουμε. Και τι εννοώ. Καταλαβαίνετε, εννοώ ότι ο απρόβλεπτος, στο χάρτη της καρδιάς μου είναι η Θεσσαλονίκη, τα γνωστά που κατά καιρούς λέει. Δεν ήταν αυτός ο Ερντογάν έκτος εδώ. Όχι. Ο Ερντογάν, ο οποίος είδαμε, ήταν ο Ερντογάν ο οποίος είχε τέσσερις μεγάλους στόχους να κερδίσει από την Αθήνα. Και ένα που το δώσαμε μόνοι μας. Το ένα που το δώσαμε μόνοι μας ήταν αυτό το κείμενο το οποίο είπαμε. Το οποίο κείμενο έχει δύο σημεία, αν θέλετε να θυμίσω. Το ένα κείμενο, μάλλον τρία σημεία. Το ένα σημείο του κειμένου είναι τα ΜΟΕ και αυτά τα οποία είναι θετική ατζέντα. Τα δύο σημεία τα ουσιαστικά είναι μία δέσμευση που αφορά την Ελλάδα, αυτό ακριβώς να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, και μία προσπάθεια, το τρίτο σημείο, που αφορά την Τουρκία να επιλύουμε τις διαφορές μας με ειρηνικά μέσα. Δηλαδή, ουσιαστικά η συμφωνία τι λέει, η Ελλάδα δεσμεύεται να μην επεκτείνει κάτι το οποίο μονομερώς της προσφέρει σαν δικαίωμα το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα θα προσπαθήσει να μην μας κάνει πόλεμο. Αυτή είναι η συμφωνία, τόσο απλοϊκά να την αναλύσουμε. Τώρα ο Ερντογάν είχε τέσσερις στόχους εδώ, να τους απαριθμίσουμε αν θέλετε. Ο πρώτος είναι τα F-16 προφανώς, ήθελε τα διαπιστευτήρια της Ελλάδος, διότι εκκρεμεί, παρόλο που απομακρύνθηκε ο κύριος Μενέντες, στην Γερουσία τον είπα, εκκρεμεί το ζήτημα. Δεν έχει πάρει το πράσινο φως ακόμη, είναι δεδομένο. Ακριβώς. Και εκκρεμούν και οι τρεις προϋποθέσεις. Να μην πραγματοποιούν υπερπτήσεις στα τουρκικά, οι δεσμεύσεις δηλαδή, να μην πραγματοποιούν υπερπτήσεις, να μην απειλούν την Κυπριακή Δημοκρατία οι Τούρκοι και να μην επιχειρούν στη Ροζάβα στο Κουρδιστάν. Ένα λοιπόν ήταν τα F-16, πήρε τα διαπιστευτήρια. Τα άλλα τρία, τα οποία ήθελε και δυστυχώς τα πήρε και αυτά, ήταν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι το θέμα της βίζας, που θέλει να μπορούν οι Τούρκοι υπήκοοι να μην έχουν ζητήματα, να μην χρειάζεται θεώρηση βίζα για να επισκεφτούν την Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι καλό και για εμάς όμως, κύριε Καλαντερίδη. Το λέγαμε και με τον Κώστα πριν να μας το πει τώρα. Ενώ για την Ελλάδα, για τα νησιά, την τουριστική ανάπτυξη, την περιοχή. Είναι καλό με απτυχίο και. Αυτό μου έλεγε πριν ο Κώστας. Είναι μαρτυρία. Να μην διακόψω τον κύριο. Ναι, τελειώστε κύριε Καλαντερίδη και μας το πει μετά ο Κώστας. Ναι, δεν διαφωνώ, καθόλου διαφωνώ. Πολύ φοβάμαι ωστόσο ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ζητήσει η Άγκυρα να μην χρειάζονται θεώρηση βίζας οι Τούρκοι πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να το γενικεύσει, λέτε. Να το γενικεύσει, λέτε. Είναι ένα πάγιο αίτημα της Τουρκίας. Το τρίτο είναι το ζήτημα των. Είπαμε τη βίζα, είπαμε τα F-16, είναι το μεταναστευτικό, το οποίο η Τουρκία θέλει να. Γι' αυτό και έθεσε και στη συνέντευξη που έδωσε πάλι το μεταναστευτικό και είπε: δεν είναι διμερές θέμα μόνο με την Ελλάδα. Υπάρχει ζήτημα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς. Από εκεί περιμένει νέο πακτολό χρημάτων η Τουρκία. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα έχει σχέδια μέχρι και να επικύσει με Παλαιστίνιους πρόσφυγες το ψευδοκράτος, σας πληροφορώ. Και εκεί να εκδώσει το ψευδοκράτος άσυλο και καθεστώς πρόσφυγα στους Παλαιστίνιους εκεί και να αναγκάσει ουσιαστικά τρίτα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση εμέσως να αναγνωρίσουν αυτά τα χαρτιά, αυτές τις θεωρήσεις και να συνεχίζει να παίρνει η Τουρκία χρήματα για μετανάστες. Και αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο και εδώ πρέπει να προσέξουμε. Και υπάρχει βέβαια και το κομμάτι της αναβάθμισης της τελωνειακής σύνδεσης, όπου και εδώ πολύ φοβάμαι, να μην πληρώνουν δηλαδή δασμούς οι Τούρκοι, επειδή υπήρξε και ανακοίνωση για δεύτερη γέφυρα στα Ύψαλα, που από εκεί ξέρετε μέσα της Εγνατίας υπάρχει. Βέβαια, ως έργο υποδομής, καλό είναι αυτό, κύριε Καλαντερίδη, η δεύτερη γέφυρα. Κοιτάξτε, ως έργο υποδομής που θα μείνει, καλό είναι. Εντάξει, πρέπει να δούμε βέβαια ποιος θα κερδίσει ουσιαστικά από αυτό, ποιανού ιδέα ήταν, ποιανού πρωτοβουλία ήταν. Η Τουρκία είναι πίσω από αυτές τις διεκδικήσεις, πίσω από αυτά τα εγχειρήματα. Αυτά είναι η ατζέντα, η τετραπλή ατζέντα του Ερντογάν. Νομίζω την πήρε και πήρε και το κείμενο. Για τη βίζα να πω. Να ξεκινήσουμε ως χιώτης για τη βίζα πρώτα. Επανηγυρίζουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες στην εστίαση σε όλα τα νησιά μας. Γιατί και στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στο όλο το κομμάτι. Οι παρπόμενες θετικές ενέργειες επηρεάζει αυτή η απόφαση. Στην πατρίδα μου λοιπόν τυχείο που είναι 52.000 ο πληθυσμός, φέτος, πριν τελειώσει ακόμη ο χρόνος, είχαμε 120.000 Τούρκους τουρίστες. Έρχονται τρεις μέρες, ορμάνε στα σούπερ μάρκετ. Φαντάσου τώρα, χωρίς βίζα. Στα εστιατόρια. Είναι τριήμερη ήταν η άδεια. Τώρα θα μπορούν 7 μέρες αυτό να λέω, αυτό και λέω. Αυτή η άδεια δεν θα ανανεώνεται συνεχώς, θα ισχύει για 6 μήνες. Αυτό λέω. Και δεν θα πηγαίνουν στο προξενείο να καταβάλουν 120 ευρώ και να περιμένουν 10-15 μέρες. Θα είναι η διαδικασία πολύ πιο γρήγορη, αλλά πιο εύκολη. Θα παίρνουν τη βίζα ερχόμενοι στο νησί. Ναι.
Αυτό είναι το ένα γεγονός. Επίσης θέλω να πω ότι ήδη η Τουρκία έχει προχωρήσει και αυτή σε μια ενέργεια που χαμηλώνει τις εντάσεις. Και αυτή είναι η πρωτοφανής παύση των παραβιάσεων. Οι παραβιάσεις ξεκίνησαν το 1964, στην κρίση τότε την τουρκική. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε μηδενικές παραβιάσεις Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, περίπου Αυγουστό. Περίπου 10 μήνες, Κώστα. Περίπου 10 μήνες. Ναι. Μετά τις είχαμε 6 παραβιάσεις το Σεπτέμβριο, 2 παραβιάσεις τον Οκτώβριο, 0 παραβιάσεις τον Νοέμβριο. Αυτό σε σχέση με παλιά το 6 και 2 δεν είναι αμιλητέο, δεν είναι τίποτα τώρα. Εντάξει. Κοίταξε. Και μία παραβίαση να γίνει είναι θέμα για μας και αυτό πρέπει που να διαμαρτυρόμεθα. Αλλά έχουμε 0 υπερτήσεις. Ναι. Πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες. Φυσικά όχι. Μας κάνουν χάρη, όχι. Όχι. Μας αγάπησαν ξαφνικά, όχι. Τα εξήγησε ο κ. Καντρίδης τώρα για το κάπου. Βέβαια. Αυτό όμως δεν μπορούμε να μην το σημειώσουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι. Ως αποτέλεσμα, λες. Ως η μία πλευρά είναι και η άλλη που έχει δείξει. Ακριβώς. Αυτή την συμπεριφορά. Θέλω να δείξω στους Αμερικάνους ότι τηρεί τον όρο των μη υπερτήσεων που υπάρχει στον αμυντικό προϋπολογισμό πέρσι του Κογκρέσου. Είναι μια δήλωση που απαιτεί από τις ΗΠΑ να ζητήσει από την Τουρκία να μην κάνει υπερπτήσεις, όχι παραβιάσεις, υπερπτήσεις. Και δεύτερον, θέλει να δείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τηρεί την καλή γειτονία και ότι μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες προσέγγισης με τις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλτερίδη, βάλατε λίγο μεταξύ άλλων το θέμα των F-16. Πού πιστεύετε ότι θα καθίσει τελικά η μπίλια, γιατί προσπάθησε ο Ερντογάν, προσπαθεί μάλλον ο Ερντογάν και με τα Eurofighter. Νομίζω ότι έφαγε πόρτα από τη Γερμανία. Πού θα κάθισε τελικά η μπίλια με τα αεροπλάνα, τι βλέπετε? Νομίζω ότι το Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με την πώληση των F-16 και νομίζω ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να περάσουν οι εκλογές και να δούμε τι μελιγενέστε, αλλά νομίζω ότι τελικά τα F-16 η Τουρκία θα τα πάρει. Αυτό νομίζω θα γίνει και με την υποστήριξη της Ελλάδος, δεδομένου του κλίματος που υποτίθεται ότι δημιουργείται και επικρατεί. Νομίζω ότι θα δεχθούμε, θα έχουν καμφθεί όλες οι αντιστάσεις. Αυτό νομίζω είναι το μείζον εδώ για την Τουρκία. Το θέμα δηλαδή της ικανότητας του Τούρκου Προέδρου να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, αυτή την ανισορροπία στους εθέρες, η οποία σε έναν βαθμό, πρέπει να το πούμε και αυτό, έχει επηρεάσει την διστακτικότητα των Τούρκων, διότι πραγματικά αυτή η ανισορροπία κοστίζει στην τουρκική αεροπορία πλέον. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν. Ήδη έχει ανοίξει σε μεγάλο βαθμό ψαλίδα. Επομένως, πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό και την δυνότητα πλέον της αεροπορίας μας σε σχέση με την τουρκική, η οποία δυστυχώς αυτή η ψαλίδα άνοιξε όχι λόγω της δικής μας πρόνοιας, αν θέλετε, αλλά λόγω των στρατηγικών σφαλμάτων του Ερντογάν, του πραξικοπήματος, των 1400 κτλ. Κατάλαβα. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, μία ερώτηση κοινή για τους δύο για να κλείσουμε. Αυτά τα ήρεμα νερά, η καλή σχέση γειτονίας, η φιλία κτλ. Βλέπετε να έχουν να αντέξουν στον χρόνο? Θα αντέξουν όσο. Ή σε δύο μήνες, θα συζητάμε άλλο. Όσο καιρό ο Ερντογάν θέλει να παραστήσει το λύκο που έγινε αρνάκι. Αλλά όσο και να διαρκέσει αυτή η εκεχηρία, η ανακοχή, είναι προς το συμφέρον μας. Ας έρθουν όλα τα Ραφάλ, από τα 24 έχουν έρθει τα 18. Ας εξοικειωθούν οι πιλότοι μας με τη λειτουργία τους. Ναι. Να εξυγχρονιστούν τα F-16 σε Viper, έχουν εξυγχρονιστεί 3-4-5. Οι Μπελαρά δεν έχουν έρθει ακόμη. Πανηγυρίζουν μερικοί ότι έχουμε γίνει μια υπερδύναμη στην περιοχή. Δεν έχουμε. Οι Μπελαρά θα έρθουν σε 5 χρόνια και δεν θα είναι αμέσως λειτουργικές. Ναι. Αν πάρουμε τα F-35, θα ολοκληρωθεί η παράδοση από 5 σε 10 χρόνια. Με αυτή λοιπόν την διακήρυξη των Αθηνών, με όλες τις ενστάσεις που είπαμε, μας δημιουργεί την άνεση να κερδίσουμε χρόνο. 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 Και χρήμα. Από 20 εκατομμύρια κοστίζουν κάθε χρόνο οι παραβιάσεις. Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Κύριε Καλτερίδη. Κοιτάξτε, παράλληλα βέβαια πρέπει να πούμε ότι εδώ η Τουρκία κερδίζει διπλωματικά. Ενισχύεται από αυτήν την κατευναστική πολιτική της Αθήνας. Ουσιαστικά βγαίνει ενισχυμένη από την. Ουσιαστικά η Τουρκία εργαλειοποιεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή για να προβάλλει πολιτικά και διπλωματικά τον εαυτό της. Ήδη βρίσκεται σε δυσμένεια λόγω της τάσης της στο Ουκρανικό και στο θέμα του Ισραήλ και στη Γάζα. Άρα ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε? Δίνουμε πλάτη σε αυτήν την πολιτική, την νεοθωμανική ατζέντα του Ερντογάν,
Πολύ φοβάμαι επίσης, μεγάλος κίνδυνος είναι η περαιτέρω προσέγγιση και σύγκληση, αν θέλετε, των δύο πρωτευουσών, Αθήνας-Άγκυρας, σε θέματα όπως είναι η εθνική μας κυριαρχία, διότι όπως καταλαβαίνω, η Ελλάδα πλέον είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις διερευνητικές, όπου εκεί, όπως ξέρετε, συνομιλούμε και διαπραγματευόμαστε για τα εθνικά μας, για τα χωρικά ύδατα, με πολύ μειωμένο τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Όπως επίσης υπάρχει και το θέμα της Χάγης που πάλι το έθεσε ο Πρωθυπουργός, το οποίο και αυτό, οποιαδήποτε παραπαμπή για θέματα ως κεφαλοκρηπίδας πριν να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, θα είναι απώλεια εθνικού εδάφους. Όλα αυτά δυστυχώς ενισχύουν την Τουρκία νομικά και πολιτικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κύριε Καλεντερίδη, καλοτάξτε τον Ντόμινο, τον υποχωρήσω στο Αιγαίο, το νέο σας βιβλίο. Κώστα, εύχομαι στα προήμια πολέμου και άλλες πολλές εκδόσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.